Λοιπόν, τώρα πριν σας αποδεσμεύσω να ζητήσω τη δική σας θέση πάνω στο θέμα του αστυνομικού μεγάρου, μιλήσαμε προηγουμένως με τον κύριο Λιάντση, ο οποίος κατέθεσε σήμερα αίτηση προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητάει έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό και για να υπάρξει ενημέρωση προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά και για να ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση. Έχετε εσείς συγκεκριμένη θέση απέναντι στο ζήτημα που έχει προκύψει? Θα πω μια κουβέντα ότι εγώ, επειδή δεν είμαι χθεσινή Δημοτική Σύμβουλος και ήμουνα όταν ψηφίστηκε επί κυρίου Παπουλίδη το θέμα για το Δημοτικό Μέγαρο, εγώ ψήφισα τότε ναι, να πάει εκεί και πάλι θα ψηφίσω ναι. Διότι όταν έχονται κάποια χρήματα στον τόπο σου για να γίνει κάτι, ναι, είμαι υπέρ των ιστορικών κτλ. Αλλά για μένα ούτε ο Μεντρεσές για μένα έχει ιστορική σημασία. Άλλο οι εκκλησίες που ζητάμε εμείς μέσα στην Τουρκία, οι εκκλησίες που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι να λειτουργήσουν ξανά, και άλλο με Μεντρεσές που ήταν ιερατική σχολή και μπαίναν τα παιδιά γεννήτσαροι, θα μιλήσω έτσι και δεν με ενδιαφέρει, και άλλο ένα αστυνομικό, ένας χώρος, τον οποίο μπήκε μέσα ο στρατός, έκανε διάφορες παρεμβάσεις και δεν υπάρχει αξία που υπήρχε, μία κυρία που δεν ξέρω εγώ ποια είναι, δημόσια υπάλληλος, να παίρνει απόφαση για μένα. Εγώ επειδή ψήφισα τότε ως δημοτική σύμβουλος, ναι, θα πω και πάλι ναι, και ας δυσαρεστείς ο κόσμος. Μάλιστα. Θα είναι πολύς ο κόσμος που θα δυσαρεστεί. Δεν ξέρω, Μαρικό, εγώ ξέρω ότι αυτά που ψηφίζω στο παρελθόν, συνεχίζω και στο μέλλον. Διότι το αστυνομικό μέγαρο, ναι, πρέπει να πάει για πολλούς λόγους και για κυκλοφοριακούς σκοπούς και για λοιπά, πρέπει να πάει εκεί πέρα. Όταν υπάρχουν κάποια χρήματα που μπορεί να τα πάρει ένας Καστοριανός εργολάβος, μέσα στις δύσκολες εποχές που περνάμε, να κάνει ένα έργο, ας το κάνει. Μα δεν είναι θέμα εργολάβου, είναι θέμα γενικότερα έργου σε μια τοπική κοινωνία. Αυτό θα πρέπει νομίζω εγώ να έχουμε στο μυαλό μας. Εγώ θα πω ένα πράγμα, οι οποίοι ξαφνικά το βρήκαν ότι είναι αρχαιολογικής αξίας, διετέλεσαν στο πρόσφατο παρελθόν και δημοτικοί σύμβουλοι. Όταν ήταν δημοτικοί σύμβουλοι, δεν το ξέρουν αυτοί οι κύριοι ότι αυτό ήταν, τι ήταν και τώρα ξαφνικά? Εμένα αυτά είναι το ότι σε αυτή την πόλη να σταματήσουμε να βγάζουμε τα μάτια μας. Το ίδιο θα μπορούσα να ρωτήσω όμως και για τον κύριο Χατζησημεωνίδη, τον δήμαρχο της Καστοριάς, ο οποίος επίσης ψήφισε ναι, τότε ως αρμόδιος αντιδήμαρχος το 2005. Σήμερα όμως βλέπουμε να κρατάει μια πιο επιφυλακτική, θα έλεγα, στάση. Εντάξει, ο κύριος Χατζησημεωνίδης ως δήμαρχος, επειδή είναι υπουργείο κτλ., κρατάει μια άλλη στάση. Εγώ, επειδή δεν είμαι δήμαρχος και είμαι μια απλή δημοτική σύμβουλος, κρατάω τη στάση που είχα και τότε. Χωρίς να έρθω αντίπαλοι και αντιμέτωποι. Μάλιστα, ναι. Ο καθένας νομίζω έχει το δικαίωμα να εκφράζεται και να διεκδικεί αυτά τα οποία πιστεύει. Αστυνομικών και τα λοιπά, είναι μια ιστορία που πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Και είναι κρίμα ότι στους δύσκολους καιρούς που περνάμε έρχεται ένα μεγάλο χρηματικό ποσό να γίνει κάτι και ξαφνικά εμφανίστηκαν όλοι και το βγάλανε αρχαιολογικής αξίας. Όπως και το Μεντρεσέ, επιμένω, στην ιερατική σχολή που βγαίναν οι Έλληνες γεννήτσαροι. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Για να δούμε τι θα γίνει σε ένα μήνα από τώρα. Λοιπόν.